το καλοκαίρι παραδοσιακά να επηρεάζει σημαντικά τον αριθμό των αιμοδοτών. Ωστόσο, φέτος, όπως τα στοιχεία δείχνουν, η εικόνα για την αιμοδοσία ήταν καλύτερη στο Ηράκλειο, με δεδομένο ότι και η ζήτηση σε αίμα ναι μεν αυξήθηκε όπως πάντα, ωστόσο δεν έφτασε στα πολύ υψηλά ποσοστά άλλων ετών. Κάθε καλοκαίρι είναι, φυσικά και ήταν. Βέβαια, έχουμε περάσει και πολύ πιο δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας. Τώρα τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα, εκτός ίσως έτσι από το τέλος του Αυγούστου. Νομίζω όμως ότι προχωράμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Είμαστε όλοι περήφανοι και για την Κρήτη και για τους αιμοδότες, τους Κρήτες, που πραγματικά κρατάνε πολύ ψηλά τα αποθέματα. Χρόνια αιμοδότης είμαι και στον αιματοκρήτη μέλος. Είναι προσφορά, θέμα το να δώσει αίμα είναι ζωή, δεν κοστίζει κάτι, ούτε σου κάνει στον οργανισμό κακό, και ζούμε σε μια περιοχή που έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και μακάρι να το συνειδητοποιήσω όσο περισσότερο και νέα παιδιά, οπότε θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Με την πρώτη αιμοδοσία για το φθινόπωρο σήμερα, παραδοσιακά έξω από τη Λότζια, με τον αιματοκρίτη και την κινητή μονάδα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, η ροή των αιμοδοτών εισέρχεται, όπως τόνισε η πρόεδρος του αιματοκρίτη, σε μια κανονικότητα που σε επίπεδο Κρήτης, όπως διευκρινίζει, εμφανίζει σπουδαία εικόνα, καθώς τα τελευταία χρόνια στην αιμοδοσία έχουν εισέλθει νέοι άνθρωποι που έχουν γίνει σταθεροί και επαναλαμβανόμενοι αιμοδότες. Μπαίνουμε πια σε ένα πιο κανονικό αριθμό. Γενικότερα στην Κρήτη τα πράγματα κυμαίνονται και τους θερινούς μήνες σε ένα αρκετά καλό επίπεδο για τα εθνικά δεδομένα. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την προσπάθεια και την οργάνωση που υπάρχει στον τόπο μας. Εντάξει, να βοηθάμε είναι καλό. Και εφόσον μπορούμε, για ποιο λόγο να μην το κάνουμε. Είστε αιμοδότης ανατακτά χρονικά διαστήματα? Ναι, κάθε τρίμηνο. Έρχομαι και δίνω. Το πιο σημαντικό είναι από νέα παιδιά. Έρχονται, δίνουν, μετά το συνειδητοποιούν και γίνονται και μέλη και θελοντές μια απόφαση ζωής. Αυτό είναι το ευχάριστο και σε ικανοποιεί και λες συνεχίζω κι εγώ όσο μπορώ. Συμμετέχοντας χρόνια στην αιμοδοσία, μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες επιχειρούν με το παράδειγμά τους να κινητοποιήσουν και τους νέους. Κάθε φιάλη αίμα γίνεται ένας τρόπος συμμετοχής και προσφοράς στην κοινωνία, κάθε δράση αιμοδοσίας και μια πράξη αναγνώρισης ενός προβλήματος που σε περιοχές όπως η Κρήτη εκτοξεύεται τη θερινή περίοδο. Στη γειτονιά πολλές φορές άνθρωποι που δεν λέμε ένα τυπικό καλημέρα σε μια δύσκολη στιγμή μου λένε σε παρακαλώ. Και ίσως είναι και αφετηρία και να μπουν και αυτοί στη διαδικασία να πούνε τόσο καιρό για τον ΑΒ λόγο το είχα στο πίσω μέρος του κεφαλού και έρχονται και γίνονται αιμοδότες. Στην ενίσχυση του ρεύματος αιμοδοσίας, όπως επισήμανε η πρόεδρος του αιματοκρίτη, κορυφαίο ρόλο έχει παίξει η ευαισθητοποίηση και η οργάνωση των δράσεων που και φέτος, όπως τόνισε, θα συνεχιστούν ακόμη και σε σχολεία όπως και πανεπιστήμια. Εδώ θα δείτε πολλά παιδιά που συνοδεύουν τους γονείς τους. Νομίζω το καλύτερο μάθημα ζωής γίνεται όταν το παιδί βλέπει τη μαμά και τον μπαμπά να αιμοδοτούν. Και φυσικά θα συνεχιστούν με αμύωτο ενδιαφέρον και από τα παιδιά και από εμάς ομιλίες, παρεμβάσεις στα σχολεία και αυτή τη χρονιά.